στο γήπεδο του Θερμαϊκού. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ένωσης Μακεδονίας για την Α κατηγορία στην Ευόλυμη Αγωνιστική. Θα έχει την ευκαιρία που ακουδίστε. Ο πρωτοπόρος ΑΟΚ Γυμνασίου δοκιμάζεται στην έδρα του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, στην ομάδα του ΟΣΕ καλύτερα, όπως την αποκαλούν και οι φίλοι της, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία βαθμολογική. Σε λίγα λεπτά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η 26η αγωνιστική, με τις δύο ομάδες να έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους και στόχους στο φετινό πρωτάθλημα. Στην περιγραφή, ο Σωτήρης Καρασαρίδης. Αγίου Αθανασίου, ένα παιχνίδι με βαθμολογική σημασία για τον πρωτοπόρο σε μια ακόμη δοκιμασία. Τελευταίες λεπτομέρειες από τον Γιάννη Τζίκα για να σφίξει την έναρξη του αγώνα. Με το παιχνίδι ξεκινάει για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε πώς θα κριθεί ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, από εκεί και πέρα να δούμε ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής. Με τον Άγιο να θέλει να συνεχίσει την ακάθετη πορεία του για την κατάσταση του πρωταθλήματος αφού βρίσκεται στην κορυφή και ο Θερμαϊκός που θέλει βέβαια να μείνει όρθιος στη φετινή χρονιά. Γρήγορη πρόθεση της μπάλας από τον Πέτκο. Ένα σούτερα που γίνεται πάνω το δοκάρι για το Χαμαλίδη στην προσπάθεια του κυπέδου. Δεν. Για να δούμε από μακριά, δοκιμάζει ένα σούτ απευθείας. Προσπάθησε και ο Πέτκος. Το σούτ, την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 ο Θερμαϊκός. Ανοίγει το σκορ. Ήταν η θαυμάσια ενέργεια και αν δεν κάνω λάθος, ο Κορμαρίς είναι αυτός που σκοράρει, που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια εκεί των φιλοξενουμένων. Έτσι λοιπόν ο Κορμαρίς, φίλες και φίλοι, με κοντινό σουτ, θα γράψει το 1-0, θα ανάψει το. Μια σέντρα τώρα από την άλλη μεριά. Εδώ προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Δεν θα περάσει όπως ήθελε, με αποτέλεσμα. Εδώ κλέβει ο παίκτης του Θερμαϊκού, βγαίνει επικίνδυνα, κάνει μια σέντρα. Ανοίγει χώρο, ψάχνει τον Κορμαρί, ο οποίος γίνεται κάτοχος. Θα βγάλει τώρα βαθιά παλιά. Με το κεφάλι ο Καλατζίδης βγάζει την μπάλα έξω. Δοκιμάζει το σούτ στην κίνηση πάνω. Από κοντά φοβερή απόκρουση. Και η μπάλα στα δίκτυα 2-0 από τον Γιαννιώτη. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Ο Γιαννιώτης γράφει το 2-0 παρά την προσπάθεια του Κορμαρί να σταματήσει την πορεία. Έτσι λοιπόν ο Γιαννιώτης νίκησε τον γκολκίπερ του Αγίου Αθανασίου, τον Χαμαλίδη, και γράφει το 2-0. Εδώ θα βγει τώρα μπροστά, προσπαθεί ο Χατζημαρασκευάς, αλλά το σούτ τελικά στην κατοχή του Χαμαλίδη. Θα το εκτελέσει γρήγορα. Βγαίνει τώρα από δεξιά, κάνει μια παλιά ο υψηλός, προσπαθεί να πατήσει την μπάλα. Μόνος του προσπαθεί να περάσει εκεί ο Μανώλης στα εμπόδια των αντιπάλων του. Σοκράτη,
Θα διώξει ο Κωνσταντίδης. Μανώλης. Ανοίγει χώρο, δεν περνάει. Και αυτή τη στιγμή ο Φώτης Τζίκας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει το Δερμαϊκό σίγουρα να στέκεται πολύ καλά σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με δύο γρήγορα γκολ που πέτυχε στο 10ο λεπτό Κορμαρίς και ο Γιαννιώτης να προηγείται με 2-0 του Αγίου Αθανασίου που εκμεταλλεύτηκε σίγουρα τα λάθη των φιλοξενούμενων. Ουσιαστικός ο Δερμαϊκός σε ένα πρώτο ημίχρονο σίγουρα έχει το πρώτο λόγο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, ενώ βλέπετε και τους θεατές απέναντι που σίγουρα οι φίλοι του Αγίου Αθανασίου απογοητευμένοι προφανώς από την εικόνα που βλέπουν τη ομάδα τους, σίγουρα περιμένουν να δουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Κάνουν μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ διαφορετικό παιχνίδι που ακούγεται για την 26η αγωνιστική ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο από τον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δύο γκολ που πέτυχε η ομάδα, φίλες και φίλοι, του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης με Γιαννιώτη και Κορμαρί. Προηγείται με 2-0 του Αγίου Αθανασίου. Ακόμα 45 λεπτά για να δούμε αν μπορεί ο Άγιος να αποτρέψει τους όρους του αγώνα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι γηπεδούχοι ήταν ουσιαστικοί και αποφασιστικοί και εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Αγίου Αθανασίου. Τελευταίες στιγμές για να σφυρίξει ο κύριος Τζίκας το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τα πράγματα πώς θα κρυθούν σε ένα αγώνα που αντιλαμβάνεστε το μέγιστο του ενδιαφέροντος που έχει. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κρυθεί ο μεγάλος νικητής. Ξεκινάει το παιχνίδι. Όλα αυτά στο παιχνίδι που ήδη μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά ο Θερμαϊκός. Σιδηρόπουλος. Θα κάνει το σούτ από τα πλάγια μπροστά από τον Καλατζίδη. Μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Χαμαλίδη. Out. Κεφαλιά από κοντά η μπάλα λίγο πριν το δοκάρι, αλλά έχει και μια σύγκρουση εκεί που έγινε. Εδώ χάνεται μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για να τώρα αυτήν την αντεπίθεση που θέλει να βγει. Εδώ έχουμε αυτή την ανατροπή και για να δούμε τι έχει δείξει. Κάρτα. Όλο και περισσότερο φυσικά το παιχνίδι συνεχίζεται με το ενδιαφέρον. Το 2-0 δεν ξακολουθεί να σούτ εδώ η μπάλα στα δίκτυα. Να μια θαυμάσια ενέργεια έκανε το σούτ εκεί. Κατάφερε να βρει το στόχο του στα απευθεία σούτ που έκανε. Και είναι ο Μανώλης αυτός που μειώνει σε 2-1. Για να δούμε. Έφυγε το 8 ο Μπισιόνι. Εδώ κάποια νεύρα βλέπω και μια ένταση σε μια σύγκρουση εκεί. Κόκκινη κάρτα. Τι έχουμε? Ο Τζίκας θα δείξει κάρτα που? Στον παίχτη του Θερμαϊκού. Η μπάλα είναι για τον Άγιο. Βλέπετε στον χρόνο να πιέζει, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δούμε αν μπορέσει. Κάρτα. Στο Θερμαϊκό δεν έδειξε. Τρέχει και διεκδικεί την μπάλα. Λάγιο για τον Άγιο. Νέα νεύρα, νέα ένταση, νέα κάρτα. Τώρα εδώ δείχνει προφανώς κάρτες που μοιράζει ο Τζίκας και καλό θα είναι να προσέξω γιατί είχαμε αποβολές. Σίγουρα σε τεντωμένο σκηνή το παιχνίδι. Για να δούμε. Στο 1-1. Θα γίνει η εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά. Η μπάλα τελικά έφυγε λίγο ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Η μπάλα τώρα από δεξιά.
Ένα γύρισμα τώρα που γίνεται. Προσπάθησε να περάσει. Θα κάνει παλιά. Θα βγάλει σέντρα. Πετάγεται μέσα σε σώματα. Νέα κατοχή από κοντά. Το γύρισμα. Τελικά χάνεται απίστευτη ευκαιρία. Έχουμε κόρνερ. Εδώ προσπάθησε στο τέλος να νικήσει τον πλαστήρα που πετάχτηκε. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βλέπετε φοβερή αγωνία. Με το χρόνο τραγωδεύει να σπάσει. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε, θα πεταχτεί, θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά από κοντά σε σώματα. Το σούτ εδώ σε χέρια. Για μαρτυρίες, για χέρι εδώ. Αφήνει τη φάση. Νέα παλιά, νέα κεφαλιά. Τώρα πάει να γίνει ένα σούτ από κοντά. Η μπάλα περνάει τώρα από δεξιά. Είμαστε καθυστερεί στο αγώνα. Και έχουμε φάουλ. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλη ένταση. Ένα πέναντι ζήτησε προηγουμένως ο Άγιος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Αποβολές. Και σίγουρα κορυφώνει τη αγωνία. Το 2-1 εξακολουθεί να μένει. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων μπήκαμε. Και αυτή τη στιγμή το φινάλε του αγώνα. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με 6 λεπτά καθυστερήσεις. Δεν θα μπορέσει τελικά ο Άγιος να πάρει κάτι από το σημερινό αγώνα. Θα γνωρίσει την ήττα με 2-1 από τον ψυχωμένο Θερμαϊκό που κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να υπερασπιστεί το σκορ παρά τις πλότιμες προσπάθειες. Έτσι λοιπόν με αυτή την ήττα θα αναγκαστεί να έχει συγκάτοικο την Νάπολη που ήδη κέρδισε 2-0 τον Παρθένη. Και όλα αυτά θα κρυθούν την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού με στον Άγιο Θανάσιο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, τα συναισθήματα κόντρα, σίγουρα παράπονα και εκνευρισμό στην ομάδα του Αγίου που δεν κατάφερε τελικά να φτάσει σε αυτήν την επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες νομίζω τα λόγια περισσεύουν. Είδαμε ένα παιχνίδι που δεν έλειψαν τα λάθη, οι αξιμαχίες, η ένταση στα αγώνα, αλλά τελικά όμως ο Θερμαϊκός κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί τα λάθη των φιλοξενούμενων. Να πάρει αυτό το 2-0, μείωσε ο Άγιος, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Με αυτές τις εικόνες πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ του παιχνιδιού. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη ένταση, με τελικό αποτέλεσμα 2-1 για το Θερμαϊκό κόντρα στον Άγιο Θανάσιο, που πλήρωσε τα πολλά λάθη που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, όλα θα κριθούν την ερχόμενη Κυριακή, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικές επισημάνσεις θα μας πει ο πρόεδρος του Άγιο Θανάσιο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν στάθηκαμε τόσο καλοί. Προηγήθηκε ο αντίπαλος με 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο αποδείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Μπήκαμε στο παιχνίδι, βάλαμε ένα γκολ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο. Δυστυχώς η τριάδα της διαιτησίας έπαιξε το ρόλο της και σε αντιαθλητικό παιχνίδι των
των αντιπάλων και σε ευκαιρίες που είχαμε και έκοβε το παιχνίδι και το ρυθμό της ομάδος μας. Έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Μπροστά μας έχουμε την Κυριακή ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και εκεί πιστεύω θα αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο ποιος είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ποιος δικαιούται να πάρει το πρωτάθλημα. Όσο και αν θέλουν οι κύριοι της Εψημή να δημιουργήσουν διάφορα θέματα με τεχνάσματα που δημιουργούν στην ομάδα μας, εμείς θα αποδείξουμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποια αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Νομίζω οι δηλώσεις ήταν πολύ σημαντικές του Προέδρου του Αγίου Αθανασίου. Πάμε στον Κώστα τον Κάκογλου, που πιστεύει ότι η ομάδα του έχει την ικανότητα παρά την ήττα σήμερα να αλλάξει τύχη και να είναι αυτή η πρωταλήτρια. Κώστα, ένα κακό πρώτο ημίχρονο, από λάθη 2 γκολ. Στο δεύτερο πήγατε να βγάλετε αντιδράση, μειώσατε, αλλά δεν αλλάξει την τύχη του αγώνα. Όντως έτσι είναι, χάσαμε 45 λεπτάκια τζάμπα. Μπήκαμε, είχαμε ένα παθητικό ρόλο. Δώσαμε δικαίωμα τον αντίπαλο να πετύχει 2 γκολ. Τι έφυγε πάνω σε αυτό? Δεν ήμασταν έτοιμοι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα ψάξω εγώ τον λόγο, γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος για το αγωνιστικό κομμάτι. Χάσαμε 45 λεπτά, προηγήθηκε 2-0 ο Θερμαϊκός, χωρίς να κάνει τα κάτι. Σας αυτή ήταν? Έχουν μείνει 4 παιχνίδια. Περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι της Κυριακής με την Νεάπολη. Το σημερινό, ό,τι έγινε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Να πάμε τον χρόνο πίσω. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας και θα εμφανιστούμε πολύ καλύτερα την Κυριακή με την Νεάπολη. Ζητήσατε ένα πέναλτι, κατά γνώμη σου? Κατά τη γνώμη μου, δύο ζητήσαμε. Το πρώτο, κατά γνώμη μου, δεν νομίζω να είναι. Κατά τη γνώμη μου, το δεύτερο όμως πιστεύω ότι είναι καταφανές το πέναλτι, γιατί η μπάλα πηγαίνει και προς την εστία και έχει πρώτη ο αντίπαλος, βάζει το χέρι και είναι καθαρό πέναλτι σχεδόν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Δεν θα έχω εγώ στη διαιτησία. Εγώ είμαι να μιλάω καθαρά για το αγωνιστικό. Επειδή ξέρω ποια είναι η ομάδα μου, τζάμπα χάσαμε 45 λεπτά, μπήκαμε δεύτερο μήχρονο, υπήρχαμε μόνο εμείς μέσα στο γήπεδο, πετύχαμε ένα γκολ, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες να πετύχουμε και άλλα γκολ. Κοιτάμε μπροστά το επόμενο παιχνίδι, 4 παιχνίδια. Νεάπολη την περιμένουμε την Κυριακή για να παίξουμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Την Κυριακή είναι ο τελικός, θα κρυθούν πολλά. Η ομάδα τι θα προσπαθήσει να κάνει εδώ, αφήνοντας στην άκρη το σημερινό παιχνίδι? Δεν είναι τελικός, 4 παιχνίδια έχουν μείνει. Απλά ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξάποντο. 3 βαθμούς να πάρουμε εμείς, 3 να κόψουμε την Νεάπολη και να έχουμε πάλι τον πρώτο λόγο εμείς. Δεν έχει κάτι άλλο. Προετοιμαζόμαστε. Ευτυχώς σε 4-24 ώρα είναι το παιχνίδι. Να ανακάμψουμε και να δείξουμε ποιος είναι ακόμα και Αγίου Αθανασίου. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν παρόν. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία να επιτρέψετε. Ναι. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά. Είδατε τις δηλώσεις και το αγωνιστικό κομμάτι. Την Κυριακή όλα θα κριθούν στον Άγιο Αθανάσιο, εκεί στο μεγάλο. Αν θέλετε, απρόβλεπτο τελικό από τους 4 που έχει να δώσει η ομάδα του κ. Κάκογλου, που αφήνει σαν μια κακή παρέδεση την ήττα του στον αγώνα και τον Θερμαϊκό, πανηγυρίζει σίγουρα μια τεράστια επιτυχία. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.